Κύριε Υπουργέ, δέχεστε ότι η παραλία της Ακίνθου δεν επεκτείνεται 60 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και 15 μέτρα πιο πίσω, ναι ή όχι? Γιατί αυτό γράφεται. Αυτή είναι ο γέλος που δημιουργείται επιτροπή αυτή τη στιγμή. Έχετε εκτίμηση του κόστους για τη συντήρηση του Παναγιώτη, του Ναυαγίου δηλαδή, του παράνομου τσιγαράδικου, στην ομόνιμη παραλία του Ναυαγίου, στην Ζάκυνθο? Στηρίζετε ναι ή όχι την επένδυση του δίθεν εμίρη του Κατάρ? Ο κύριος Αχτύπης άφησε σκιές για την αγροπολισία του δίθεν εμίρη. Τις βλέπετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ? Τι εννοεί ο βουλευτής σας? Ο κύριος Αχτύπης άφησε και σκιές για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την υπόθεση της αγροπολισίας. Ζητάμε και από το ΣΥΡΙΖΑ να δράξει την ευκαιρία να απαντήσει σε αυτές τις σκιές. 200 οικογένειες, κύριε Υπουργέ, και 800 πολίτες πρέπει να διεκδικήσουν από το μηδέν την ιδιοκτησία της περιουσίας τους. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό? Μιλάμε για 4 χωριά στα ορεινά της Ζακύνθου. Ιαματικά, 6 μήνες προθεσμία για αξιοποίηση δίνονται στους Δήμους. Πώς μια ΑΕ θα εγκρίνει τις οικονομοτεχνικές μελέτες των Δήμων, των οποίων δεν χρηματοδοτεί την υλοποίηση, δεν είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού? Τι θα γίνει με τις 7 ιαματικές που βρίσκονται στην ΕΤΑΘΑ ΙΠΕΔ, Καμένα, Βουλέ, Θερμοπύλες, Διψός και διάφορα ακόμη? Για ξεναγούς θα πάρετε πίσω τα αστεία περί κοσμιότητας ευπρέπειας? Ποιος θα τα ελέγξει αυτά? Ζούμε στην εποχή του ντεντιμπονισμού και των μήνυ. Ξέρουμε ότι δεν θα απαντήσετε. Γι' αυτό σας τα έχουμε θέσει ξανά 3 φορές αυτή τη διαδικασία και άλλες 3 επιτροπές. Ξέρουμε ότι δεν θα απαντήσετε. Το κάνουμε για να το δουν και οι πολίτες. Να δούνε πώς θέλετε ιδιωτελή διαχείριση των δημόσιων αγαθών. Με τροπολογίες νύχτας. Καταψηφίζουμε όλες αφαίρετε για το ναυάγιο και όλα τα θέματα που θίξαμε.